Και θα πάμε τώρα στο Τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν οι αγρότες από το Κιλκής. Βρίσκεται στο σημείο ο συνάδελφος ο Αντώνης Καραντινός και μας δίνει το ρεπορτάζ. Ή αλλιώς στα σύνορα της Βορείου με τη Νότια Μακεδονία, θα έλεγα. Στο Τελωνείο ακριβώς των Ευζώνων, μπροστά εγώ που είναι προγραμματισμένη η Χριστίνα για τις 2 η ώρα, η συγκέντρωση των αγροτών του Κιλκής, του Πολυκάστρου, του Δήμου Παιωνίας και γενικότερα των αγροτών του Κιλκής. Μία η ώρα ήταν προγραμματισμένο να γίνει μία συγκέντρωση στο Πολύκαστρο, να συγκεντρωθούν οι αγρότες με τα αγροτικά τους μηχανήματα και τα τρακτέρ και σε πορεία να είναι εδώ στις 2 η ώρα. Αυτή όμως δεν τους επιτράπει από την αστυνομία να κινηθούν με τα τρακτέρ τους, οπότε προσανατολίζονται να είναι εδώ με τα ιδιωταχή τους, με τα ιδιωτικά τους αγροτικά αυτοκίνητα, ενδεχόμενα ή τα ιδιωταχή τους. Μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί ήδη καμιά πενταριά αγρότες από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι, ορισμένοι... δεν είναι τα πλάνα που παρακολουθούμε βέβαια, είναι πλάνα αρχείου. Ναι, συνέχισε Αντώνη. Ορισμένοι με σημαίες της Μακεδονίας, των Ήλιος Βεργίνας, ορισμένοι με ελληνικές σημαίες. Υπάρχουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είναι διακριτικά βέβαια ακροβολισμένες μπροστά από το Τελωνείο. Υπάρχει βέβαια και εντολή, Χριστίνα, από ό,τι μας είπανε, να μην πείσει ούτε δευτερόλεπτο το Τελωνείο. Το Τελωνείο, Έτσι ακριβώς. Υπάρχει αστυνομική εντολή να μην κλείσει ούτε δευτερόλεπτο. Οι αγρότες βέβαια δεν προσανατολίζονται στο να κλείσουν το τελείο. Υπήρχε ενδεχόμενα στο απότερο μέλλον. Μια σκέψη την είχαν κάνει πάντως, τουλάχιστον αυτό ακούγαμε. Τους έχει απαγορευτεί όμως ρητά. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να συγκεντρώνονται, λένε ότι δεν πρόκειται να θα μείνουν εδώ μέχρι και το βράδυ, μέχρι την ώρα δηλαδή που θα ψηφίζεται η συμφωνία και σιγά σιγά θα πληθαίνουν οι τάξεις τους, καθώς και ο Δήμος Παιωνίας, που όπως μας ενημέρωσαν προηγουμένως οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα και τα σχολεία ήταν κλειστά σήμερα, έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος στο Πολύκαστρο και αναμένεται να έρθουν και ιδιώτες με τα γεωταχή αυτοκίνητά τους εδώ για να συνδράμουν τον αγώνα των αγροτών, να εκφράσουν την αντίθεσή τους όσον αφορά